Επρόκειτο να κάνετε καριέρα στο εξωτερικό και να γυρίσετε και ταινία. Και ο Ξαρχάκος σας γύρισε στην Ελλάδα, μετανιώσατε ποτέ γι' αυτό? Όχι, και χρωστώ πάρα πολλά στον Σταύρο τον Ξαρχάκο, ο οποίος μου έκανε την γνωριμία με τον ελληνικό λαό σαν Σταμάτη Κόκοτα, πλέον τραγουδιστή. Διότι στη Γαλλία δεν είναι ψέματα, είχα κάνει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα. Βέβαια, αν δεν ήμουν εκεί, θα ήμουν εδώ. Αν δεν ήμουν εδώ, θα ήμουν κάποιο παγκόσμιο πρωταθλητή των 5 χιλιόμετρων, όπω ξέρουν πολλοί, διότι παλαιότερα ήμουν αθλητή. Βέβαια, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Σταύρο με έκανε τη γνωριμία, έμαθα πολλά πράγματα κοντά του, έκανα ένα δίσκο, το εκτίμησε ο ελληνικό λαό και από εκεί και πέρα είμαι αυτό που είμαι. Θα μα κάνετε χάρη να κλείσετε με απόφθεγμα την εκπομπή, μάλλον τη συνέντευξη. Να πείτε κάτι που να μείνει. Να πω κάτι που να μείνει πολύ για την εκπομπή σα. Δεν γεννιόνται έτσι εύκολα, φαίνεται. Όχι, γεννιόνται όλα. Μαζί μας ο ζωγράφος και καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, ο κύριος Μηταράς, να μας σχολιάσει καταρχήν το ρεπορτάζ και να μας πει πώς μπορούμε, κατά τη γνώμη του, να προστατευτούμε από όλα αυτά. Καταρχήν, εφόσον είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιγράψει κανείς ένα πεντοχίλιαρο, είναι πολύ πιο εύκολο να αντιγράψει ένα έργο. Δηλαδή, για να φτιάξει ένα ψεύτικο χαρτονόμισμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα έργο είναι πολύ πιο εύκολο. Βέβαια δεν υπάρχει καμία προστασία σε αυτό. Θα πρέπει, εφόσον ζουν οι ζωγράφοι, να πηγαίνουν οι αγοραστές να τα δείχνουν στους ζωγράφους και να πιστοποιούν την ταυτότητα του έργου. Μπορώ να πω ότι ο Ντεκήρικο, παραδείγματος χάρη, έφτιαγνε αντίγραφα των έργων του και πουλούσε. Από εκεί πώς μπορεί να προστατευτεί? Δεν μιλάμε για πόντες. Πάντως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όταν ένας καλλιτέχνης που έχει ζωγραφίσει ένα έργο εν συνεχεία το αντιγράφει, έχει κάτι για τον καλλιτέχνη. Αστείο ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλά αντίγραφα τα οποία είναι και σε μουσεία ακόμα. Δεν έχουν πιστοποιήσει ακόμα. Ούτε και οι ειδικοί. Για πολύ καιρό. Και δεν ξέρω αν ακόμα έχει ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Αυτό η συμφωνία των αγγέλων του Γκρέκο που υπάρχει στην πινακοθήκη μας, αν δεν ξέρουμε αν είναι αληθινό ή όχι ακόμα. Κύριε Μηταρά, έχουν εξαπατηθεί, από ό,τι ξέρετε βέβαια, μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ειδικές γνώσεις ή μήπως έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων με ειδικές γνώσεις που έχουν εξαπατηθεί? Εδώ το μουσείο είναι δύο. Το μουσείο σίγουρα. Υπάρχει ένα έργο του Vermeer. Όταν μιλάμε για Vermeer, εννοούμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Που για χρόνια ήταν στο μουσείο και δεν είχαν καταλάβει ότι ήταν ψεύτικο. Το είχε φτιάξει ένας ιδιοφυής αντιγραφέας. Μάλιστα δεν υπήρχε καν αυτό το έργο. Ήταν η δική του, ας πούμε, σύλληψη επάνω στο ύφος του Vermeer. Και υπήρχε αυτό το έργο, ώστε κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε. Και είμαι σίγουρος ότι σε πολλά μουσεία υπάρχουν έργα ψεύτικα. Και δεν το ξέρουν ακόμα. Ό,τι μας λέτε, κύριε καθηγητά, μας οδηγεί στη σκέψη ότι υπάρχουν επαγγελματίες αντιγραφής οι οποίοι είναι τέλειοι και έχουν ξεγελάσει έτσι τις διεθνείς αγορές και τα μουσεία. Ασφαλώς υπάρχουν αριστοτέχνες αντιγραφής και υπάρχουν έργα τα οποία φαίνονται εύκολα σε πρώτη φάση να γίνουν, όπως είναι του Πικάσο, παραδείγματος χάρη. Φαίνεται πολύ εύκολο να κάνει κανείς ένα έργο του Πικάσο και μπορεί να το περάσει ίσως, αν και είναι καταγραμμένα όλα αυτά τα έργα. Δεν υπάρχει καμία προστασία, όπως δεν υπάρχει από κάποιον διάρρηκτη, παραδείγματος χάρη. Είναι το ίδιο, είναι μια απάτη από την οποία δεν μπορεί να προφυλαχθεί κανείς. Θα πρέπει ίσως να πάρει το έργο, να το πάει στο ζωγράφο, να το πάει σε έναν πολύ ειδικό και με ένα ρίσκο αρκετά μεγάλο, όταν είναι ο ειδικός, όταν είναι ο ίδιος καλλιτέχνης, τέλος πάντων. Φαίνεται ότι σε έναν που επιχειρεί αντιγραφή είναι ευκολότερο να αντιγράψει κάτι γιατί κερδίζει γρηγορότερα χρήματα. Γιατί από όσο φαίνεται και μας λέτε, έχει το ταλέντο να ζωγραφίσει κάτι, μόνο που δεν μπαίνει στη διαδικασία του χρόνου, έτσι. Υπάρχει μια διαφορά εδώ. Είναι εύκολο να αντιγράψει κάποιο έργο, αλλά δεν μπορείς. Μπορώ να αντιγράψω εγώ ένα Μοντιγλιάνι, Φιλιππίν, και να μην τον αναγνωρίσει εύκολα εκείνος που θα το αγοράσει. Αλλά δεν είμαι Μοντιγλιάνι εγώ. Υπάρχει μια ιστορία ολόκληρη πίσω από το έργο εκεί. Ναι, Γιώργο, δεν ακούγεσαι λίγο πιο δυνατά. Κύριε Μηταρά, μας είχατε πει λίγο πριν έρθουμε στο στούντιο ότι ένας τέος διευθυντής της πινακοθήκης είχε ένα έργο το οποίο ήταν πλαστό. Ναι. μου έδειξε κάποτε ένας, πολύ παλιά τώρα βέβαια, κάποιος διευθυντής της πινακοθήκης ένα έργο και μου λέει: ορίστε, ένας Μιχαήλ Άγγελος. Βέβαια ήταν αστείο αυτό. Ο Μιχαήλ Άγγελος έχει ζωγραφίσει ελάχιστα φορητά έργα και είναι καταγραμμένα χιλιάδες φορές. Αλλά ήθελα να το πιστεύει. Και νομίζω ότι πολλοί συλλέκτες θέλουν να πιστεύουν ότι έχουν κάτι καλό.
δεν το δείχνουν πουθενά, το έχουν για τον εαυτό τους και πιστεύουν ότι είναι καλό ή γνήσιο χωρίς να είναι. Λένε ότι η οικονομική κρίση ευνοεί την αγορά έργων τέχνης, γιατί πολλοί θεωρούν ότι το έργο τέχνης είναι καλύτερο νόμισμα από τη δραχμή. Σίγουρα. Είναι όμως μια πραγματική επένδυση τελικά. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί Αθηναίοι, πολλοί Έλληνες που έχουν στο σπίτι τους ψεύτικο έργο τέχνης. Δεν μπορώ να ξέρω τα σπίτια των Αθηναίων, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως πρέπει να έχουν. Άρα με έναν τρόπο πληθωρισμένα χρήματα. πάνω σε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε Μηταρά. Εσείς γιατί νομίζετε ότι ορισμένοι αγοράζουν ένα έργο τέχνης? Μήπως για να καλύψουν ένα μέρος του τοίχου λένε τι να βάλω εδώ εκτός από το κομμωδίνο χρειάζεται και ένας πίνακας. Ασορτή με το κομμωδίνο να έχει και λίγο κόκκινο να πηγαίνει και με τα πετσαρία. Ή γιατί έχουν εκτιμήσει το έργο του ζωγράφου? Φαντάζομαι ότι είναι ένας συμβιβασμός που γίνεται εδώ κάπου. Θέλουν να σκεπάσουν ένα τοίχο συχνά, αλλά θέλουν να είναι και κάτι που να επενδύει και τα χρήματα που δίνουν, το φροντίζουν. Πάνω από ένα ορισμένο ποσό, όλοι θέλουν να είναι και μια επένδυση αυτό που κάνουν, η αγορά δηλαδή του έργου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και συνειδητοί συλλέκτες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίοι σιγά σιγά δημιουργούν μικρές συλλογές. Οι καλύτερες συλλογές αυτή τη στιγμή είναι από συλλέκτες που έχουν και δημιουργήσει και χώρους σύγχρονης μοντέρνας ελληνικής τέχνης, πράγμα που δεν το έχει κάνει το κράτος ως τώρα. Διότι είναι μια τρομακτική παράληψη αυτή, ότι σήμερα εμείς δεν έχουμε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης ελληνικής. Κάτι που ούτε στην Αλβανία δεν γίνεται. Και αυτό... Παιδεία, σωστή, έχουμε, κύριε Μηταρά. Στο συγκεκριμένο τομέα. Τώρα περνάμε στη σχολή καλών τεχνών. Τώρα φύγαμε, ναι, από τα πλαστά έργα. Πάμε στην πλαστή παιδεία, ας πούμε. Αλλά κοιτάξτε, η σχολή καλών τεχνών έχει τα προβλήματα όλης της πανεπιστημιακής μόρφωσης, η οποία περνάει κρίση, όπως είναι γνωστό. Και δεν έχω κανένα σκοπό να το δικαιολογήσω αυτό. Δηλαδή, πράγματι, είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται σωστά. Αντιμετωπίζεται πολιτικά μόνο. Και όχι όπως θα έπρεπε. Είναι πολιτική, ας πούμε, εκμετάλλευση που γίνεται, κατά τη γνώμη μου. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχετε, κύριε καθηγητά, και με ό,τι ξέρετε, ο ελληνικός λαός αγαπά τα έργα τέχνης και μπορεί να επικοινωνήσει με αυτά, με το μέτρο που ο καλλιτέχνης θέλει, ή επιθυμεί, ή προσδοκά. Ή τα αντιπαθεί. Καταρχήν δεν έχει με την τέχνη ο ελληνικός λαός. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια ορχήστρα, παραδείγματος χάρη. Που πάλι σας αναφέρω την Τουρκία και την Αλβανία, έχουν 4-5 κρατικές ορχήστρες. Ο ελληνικός λαός ακούει μουσική μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τα κλασικά έργα εννοείται. Ναι, μια μουσική, ας πούμε, ενός επίπεδου υψηλού. Τις άλλες φορές δεν ακούει τίποτα. Επομένως, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο, νομίζω, στην Ελλάδα, της προσέγγισης της τέχνης. Και όλοι θέλουν να έχουν κάποιο έργο επειδή πιστεύουν ότι αυτό κάπου τους κατοχυρώνει και κοινωνικά. Και γενικότερα μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι περνάμε μια κρίση στον πολιτισμό μας? Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ εδώ. Στον τομέα σας όμως υπάρχει κρίση. Όχι, έχουμε πάρα πολύ καλή τέχνη στην Ελλάδα. Έχουν πολύ καλούς καλλιτέχνες. Όπως προς την υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή ο κόσμος δημιουργεί. Ο κόσμος δεν ξέρει, γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο καταλαβαίνω τη ζωγραφική και στο αισθάνομαι τη ζωγραφική. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Μπορώ να σας εξηγήσω ένα έργο τέχνης και να πείτε ότι το καταλάβατε, αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι αισθάνομαι την τέχνη. Μήπως είναι, αυτή είναι μια άλλου είδους παιδεία. Ναι, Γιώργο. Ναι, ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτά που λέμε, κύριε Μηταρά. Μήπως ευθύνονται και οι καλλιτέχνες αφού εκθέτουν στους ίδιους και στους ίδιους χώρους, στις γκαλερί με το ίδιο και ίδιο κοινό, το οποίο μαζεύεται γύρω από τους πίνακες, γίνεται συζήτηση. Δεν ακούσαμε συχνά κάποιος καταξιωμένος καλλιτέχνης, και μάλιστα μέσα από το χώρο το δικό σας, να πάει στη Λάρισα, σε κάποια χωριά της Λάρισας, σε κάποια χωριά της Βρετανίας, σε κάποια χωριά της Κοζάνης, της Θράκης, και να κάτσει να εξηγήσει, να εκθέσει εκεί και να εξηγήσει στον κόσμο τι είναι αυτό που κάνει. Ή μήπως αυτό δεν είναι εμπορικό τελικά? Όχι, είναι και εμπορικό. Αλλά ίσως δεν ενδιαφέρονται πολύ οι καλλιτέχνες για κάτι τέτοιο. Αυτό προϋποθέτει ένα δοκιχωτισμό λίγο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα χάσει το χρόνο του θα πάει εκεί, θα καθίσει να μιλήσει. Το θεωρείτε χάσιμο χρόνο? Εγώ όχι. Όχι, μήπως αν και ασκητές πολλοί από τους δημιουργούς των έργων τέχνης στη ζωγραφική, περνάνε δύσκολες ώρες πολλοί ζωγράφοι, έτσι, μέχρι να φτάσουν να κάνουν κάποιο όνομα. Εσείς θεωρείτε όμως, κύριε καθηγητά, ότι είναι κάπως πρόσωπα, ας πούμε, σε εισαγωγικά να βάλουμε τη λέξη, εγωκεντρικά, και αυτό είναι που τους εμποδίζει να έρθουν σε μια επαφή με το πλάτητρο κοινό?
Ο γεωκεντρισμός είναι ένα στοιχείο καλλιτεχνικό. Δηλαδή δεν πρέπει να το αποχωρήσουμε από τον καλλιτέχνη, γιατί τον βοηθά στη δουλειά του. Να πιστεύει δηλαδή ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό εξάλλου είναι γνωστό. Αλλά από εκεί πέρα όμως μπορεί, όταν πρόκειται να προσφέρει κάτι, μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά που είπατε προηγουμένως, δηλαδή να διαφωτίσει ένα κοινό επάνω στην τέχνη, σε επαρχιακές πόλεις, στα χωριά ακόμα και οπουδήποτε αλλού. Αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι γι' αυτό και ούτε όλοι το κάνουν, όπως συνήθως. Ετοιμάσατε πρόσφατα μια σειρά από πορτρέτα διαφόρων επωνύμων κυριών της Αθήνας. Πολλοί είπαν ότι το κάνατε αυτό για να τιμήσετε τις φίλες σας, άλλοι ότι επιχειρήσατε ψυχογραφία αυτών των κοσμικών κυριών και άλλοι ότι ψάχνετε αυτό τον κοινωνικό χώρο που σας ενδιαφέρει. Τελικά τι απ' όλα είναι? Καταρχήν πρέπει να πω ότι δεν συχνάζω σε κοσμικούς κύκλους καθόλου, ούτε με βλέπετε σε εφημερίδες τα κοσμικά. Είναι φίλες μου οι περισσότερες κυρίες από αυτές, γνωστές μου, όχι περισσότερο, και με ενδιέφεραν σαν πρόσωπα, σαν φιγούρες, να το πω έτσι, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ως ένα σημείο και μια κοινωνική τάξη, της οποίας ήθελα να κάνω μια καταγραφή. Γίνει και πολύ θόρυβο για τα πορτρέτα αυτά, μολονότι αντιπροσωπεύουν τρία σε σύνολο 50 έργων περίπου. Αλλά επειδή είχε κάποια δημοσιότητα αυτό σε σχέση με τα πρόσωπα, ναι, πήρε περισσότερο έκθεση από ό,τι έπρεπε. Βέβαια, είναι μια καταγραφή μιας πραγματικότητας κοινωνικής, την οποία με ενδιέφερε να την απεικονίσω. Εξάλλου, κανείς από αυτούς, τις κυρίες αυτές, δεν μου παρήγγειλε ποτέ το πορτρέτο της και ούτε το αγόρασε κανεί ποτέ. Ούτε ποζάρισε ίσως, έτσι. Ούτε ποζάρισε ποτέ. Από στοιχεία που είχα συγκεντρώσει εγώ ίδιος μόνος μου. Η μανία σας με τα ατυχήματα πώς πάει, κύριε Μηταρά? Μαζεύετε φωτογραφίες ατυχημάτων? Αυτό είναι μανία των δημοσιογράφων που τα δημοσιεύουν συνέχεια σε εφημερίδες και εγώ τα συγκεντρώνω από εκεί. Και τι μας λέγατε κάτι πριν από λίγο σχετικά με τη δημοσιογραφία και με την ανάγκη μας για κάποια είδηση? Το ξέχασα αυτό. Εκείνη τη γαλλική ρίση, τη γαλλική θεώρηση του πράγματος. Α. Ότι η καλή είδηση είναι όταν δεν υπάρχει είδηση. Για σας. Ναι, συστάγαμε ότι δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις. Οι Γάλλοι λένε ότι όταν δεν υπάρχει καλή είδηση, όταν δεν υπάρχει καμία είδηση, είναι καλή είδηση, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα. Και οι Αγγλές. Μάλιστα και τα ατυχήματα είναι μια κακή είδηση, σίγουρα. Καλύτερα να μην υπάρχουν καθόλου, αλλά δεν γίνεται. Αν δεν έχει κάτι να ρωτήσω ο Γιώργος. Δεν έχω να ρωτήσω, ναι, κάτι. Έχεις μια είδηση όμως, Ναι, έχω μια είδηση, αφού πρώτα ευχαριστήσουμε τον κύριο Μηταρά που ήταν μαζί μας. Μου επιτρέπετε μια ακόμα ερώτηση. Ναι. Γιατί έχετε πει, κύριε Μηταρά, ότι το 1992 θα είμαστε ένας αμόρφωτος λαός που θα ψάχνει τους υπεύθυνους? Δεν είναι και δεν θέλει εξήγηση αυτό. Αν δείτε σήμερα πώς γίνεται η παιδεία, εάν δείτε πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, αν παρακολουθήσετε όλο αυτό την κίνηση που γίνεται γύρω από τα γνωστά που ξέρετε και που δημοσιεύονται καθημερινά, θα δείτε ότι το 1992 πραγματικά θα είμαστε αγράμματοι. Εξάλλου αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από μετά τη μεταπολίτευση, ας πούμε, σε κατιούσα συνέχεια. Είναι ίσως μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που θα πρέπει να μας κινήσει το ενδιαφέρον να την ερευνήσουμε και δημοσιογραφικά και στο βαθμό που μπορούμε, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα αντιφατικά και δύσκολα σε αυτή, ναι, την Γιώργο, υπόθεση. Και που ίσως δημιουργεί πρόβλημα στο δικό σας το έργο, γιατί ποιες θα είναι οι πηγές έμπνευσης όταν όλα είναι μαύρα, έτσι, κύριε Μηταρά? Δεν ξέρω πώς θα γίνει.